Δημήτρης Πατήλης, παρακαλώ. Είναι ο τελευταίος από τους απόψινούς μας ομιλητές. Ο κ. Πατήλης είναι ποιητής. Κύριε Πατήλη, ελάτε. Και ιδρυτής του λογαριανικού περιοδικού Πλανόδιο. Και μέντορας του κοινού. Και μέντορας του κοινού. Και μέντορας του κοινού. Των ωραίων τεχνών. Καλησπέρα σας. Ελπίζω ότι ακούγονται. Από όλους. Σωστά. Θέλω να ευχαριστήσω το κοινό των Ωραίων Τεχνών για την πρόσκληση που μου έκανε να είμαι σήμερα εδώ και με αυτόν τον τρόπο να πω και εγώ δύο κουβέντες. Θα μιλήσω, θα εστιάσω στις προσωπικές μου εμπειρίες ζώντας μέσα στη σύγχρονη νεοελληνική κοινωνία. Αυτό θα είναι το ένα κριτήριό μου. Θυμίζω ότι υπήρξα εκπαιδευτικός 30 χρόνια στη δημόσια μέσα εκπαίδευση. Και σε ένα άλλο σχέλος θα αναφερθώ σε κάτι που λίγο ακούστηκε σήμερα, παρότι βλέπω ότι υπάρχει στο πρόγραμμα, που είναι το γεωπολιτικό στίγμα αυτής της περιοχής στην οποία ζούμε και η οποία καθορίζει τα πεπρωμένα μας. Διαβάζω πάντα εκείνο από την πρόσκληση. Μας λέει πρόσκληση «Ελληνισμός Βαλκάνια Μικρά Ασία, πνευματικές εκκρεμότητες και γεωπολιτική αμηχανία», Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, ανήμερα των Τριών Ιεραρχών. Το βρίσκω λίγο προβοκατόρι, σαν να θέλει να μας πει ότι δεν το ξέρατε, είναι αυτή. Εγώ λοιπόν, από την εμπειρία μου, 12 χρόνια ως μαθητή και 30 χρόνια ως, από την άλλη μεριά, ως καθηγητή της μέσης εκπαίδευσης, λέω ότι είναι η πιο χαρακτηριστική ημέρα χαρμολύπης που έζησα στο δημόσιο. Μεγάλης χαράς, διότι δεν θα γινόντουσαν μαθήματα, και μεγάλης λύπης, διότι θα έπρεπε όλοι εμείς μαζί, τουλάχιστον στα χρόνια τα δικά μου, να πάμε να εκκλησιαστούμε. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα, η βιωμένη, ενός ανθρώπου ο οποίος έρχεται στην παιδεία και σκοπεύει να μιλήσει για κάποια πράγματα που έχουν μεγάλη σημασία για την κοινότητα των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στη σχολική τάξη. Αυτό κατά κάποιο τρόπο δείχνει και την τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που συζητάμε, φανταζόμαστε ότι μπορούν να συμβούν ή ευχόμαστε να συμβούν και στο που πάει η πραγματικότητα αυτού του λαού. Για την ημέρα των Τριών Ιεραρχών θα θυμηθώ εμέσως μια φράση του Ράμφου στο βιβλίο του Τόπος Περιράδειος, όπου αναφερόμενος την πνευματικότητα του Βυζαντίου και πιο πριν λέει ότι ίσως θεωρηθεί αμαρτωλή η σκέψη κάποιου εάν πει ότι ο Θεός ξέρει να ακούει μόνο ελληνικά, να μιλάει μόνο ελληνικά. Δεν ξέρω ποια γλώσσα μιλάει ο Θεός και αν υπάρχει Θεός. Ωστόσο αυτή η φράση κάτι θέλει να πει με έναν τρόπο έτσι λίγο, πάλι θα είναι ένα προβοκατόρι. Η αλήθεια είναι ότι εάν επρόκειτο να μιλήσουμε για το τι γλώσσα μιλάει ο Θεός μέσα στον πολιτισμό τουλάχιστον, τον πολιτισμό αυτόν που θα μπορούσαμε να πούμε ιστορικό πολιτισμό, όχι ουσιοκρατικό. Δηλαδή έναν πολιτισμό που η οντολογία του βρίσκεται σε κάποιες μεταφυσικές αξίες, θα λέγαμε ότι αυτή η γιορτή, ας πούμε, των Τριών Ιεραρχών σηματοδοτεί κατ' ουσία αυτό το οποίο επίσης αναφέρεται στην πρόσκληση για τη συζήτηση για την ελληνική ιδιαιτερότητα με οικουμενικό ενδιαφέρον. Ναι, εάν αυτή η ημέρα έχει ένα οικουμενικό ενδιαφέρον, είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Διότι οι Καπαδόκες
κατάφεραν να συνθέσουν τον αρχαίο ελληνικό κόσμο με το χριστιανικό σε μία σύνθεση που και οι ελληνολάτρες δωδεκαθεϊστές δεν αποδέχονται, αλλά και πάρα πολλοί νεωτερικοί θεωρούν ως ένα σκάνδαλο αυτή την σύζυξη. Δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στον Ράμφο, ούτε στον επίσκοπο Περγάμου, τον Σιζιούλα, ο οποίος έχει γράψει ένα περιεκτικό βιβλίο για τη συνάντηση δύο κόσμων, ελληνισμός και χριστιανισμός, το οποίο αρκετά πρόσφατα εκδόθηκε το 2002 και είναι ένα καλό εγχειρίδιο για να δούμε εάν έγινε μια τέτοια συνάντηση, ασχέτως αν αφορά εμάς ή όχι τώρα. Όμως θέλω να μείνω σε κάτι άλλο που είναι πιο παλιό και μάλλον ξεχασμένο. Υπήρξε ένας σπουδαίος Γερμανός ελληνιστής και ιστορικός του ελληνισμού, ιστορικός του πολιτισμού, ο οποίος έφυγε ως αντιναζιστής από τη Γερμανία και διότι η δεύτερη γυναίκα του, μία μαθήτρια, ήταν Εβραία και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαθητής του Βιλαμόβιτς και του Φουντής, ο γνωστός βέβαια σε όσους σπουδάζουν αυτά τα πράγματα, Βέρνερ Γέγκερ. Ο Βέρνερ Γέγκερ έγραψε, όπως ξέρουμε όλοι, το μνημειώδες έργο του είναι το Παιδεία σε τρεις τόμους, που σε αυτούς τους τρεις τόμους στην ουσία εκδιπλώνει τη γνωστή ρίση του Ιπποκράτη, προκειμένου να πει ότι εάν είναι οικουμενικός ο ελληνικός πολιτισμός, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, είναι διότι αυτό το οποίο είχε να δώσει είναι η παιδεία και αυτή η παιδεία δεν είναι ένα ιδιοστατικό μόνο των Ελλήνων, αλλά κάτι στο οποίο προσεχώρησε ο πολιτισμένος κόσμος ή ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτισμένου κόσμου. Και έτσι θεώρησε και σωστά ότι αυτή η ιδιαιτερότητα είναι πράγματι, έχει μια ειδική αξία. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό όμως που δεν είναι γνωστό είναι ότι ο ίδιος αυτός, σπουδαίος ακαδημαϊκός άνδρας, ένα χρόνο πριν πεθάνει, το 1960, έκανε στο Χάρβαρντ έναν κύκλο διαλέξεων με θέμα του την ύστερη αρχαιότητα και τη σχέση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τους πρωτοχριστιανικούς αιώνες. Αυτό ήταν ένα θέμα που πάντα τον ενδιέφερε, αλλά που δεν κατάφερε ποτέ να το κάνει. Σας διαβάζω ένα μικρό κομματάκι από αυτό που ο ίδιος έγραψε ως προς τις προθέσεις που είχε στους τελευταίους τόμους της παιδείας. Λέει εκεί ο Γέγκερ: Εάν απέκει το ολοσχερό στην πρόθεση του συγγραφέως, του αυτού του εννοεί, οι σπουδές του θα ετερμάτιζαν στην περιγραφή της μεγαλειώδους και κοσμοϊστορικής εκείνης λειτουργίας, διαμέσου της οποίας ο μεν χριστιανισμός εξεκινήστηκε, ο δε ελληνικός πολιτισμός εξεχριανίστηκε. Όταν συνέγραψα την παιδεία, από την αρχή αποσκοπούσα ώστε εκείνη η εργασία να συμπεριλάβει ειδικών τόμων σχετικά με την υποδοχή της ελληνικής παιδείας στον πρωτοχριστιανικό κόσμο. Αυτές οι διαλέξεις τελικά δεν γίνανε ένας τόμος ακόμα, αλλά βγήκαν ένα σώμα, εκδόθηκαν στα αγγλικά γιατί πλέον ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και βγήκαν και στα ελληνικά το 1965, αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο πολύ λίγο έγινε γνωστό και κυκλοφόρησε. Εκεί με μια πολύ δομημένη επιστημονική εργασία λέει πώς μεταστοιχιώνονται οι αρχαίοι ελληνικοί όροι, ιδίως της ιατρικής, και περνούν μέσα στο λεξιλόγιο των μεγάλων θεολόγων, των Καπαδοκών, και έτσι πετυχαίνεται η δεύτερη σύνθεση οικουμενική κατά τον Γέγκερ, την οποία προσέφερε ο ελληνισμός στην Ευρωπόλη. Αυτά ως προς αυτό. Θέλω πάλι να επιστρέψω στο προσκλητήριο κινητού. Λέει
Αν η συζήτηση για την ελληνική ιδιαιτερότητα δεν έχει κομμενικό ενδιαφέρον, τότε δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Δεν θα συμφωνήσω όμως. Ιδίως ως προς το παταληκτήριο συμπέρασμα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Πιστεύω, γνώμη, ότι κάθε εθνική ιδιαιτερότητα έχει ενδιαφέρον για έναν πάρα πολύ σημαντικό λόγο. Κυρίως όταν αυτή η εθνική ιδιαιτερότητα έχει έναν χαρακτήρα εσωτερικής αυτογνωσίας και όχι επιθετικής προβολής προς τα έξω. Είναι το ότι κατορθώνει και συγκυρνά νεοτερικά με προνεοτερικά στοιχεία. Έτσι μέσα σε αυτές τις εθνικές ιδιαιτερότητες, κάθε λαό, όποιο λαό, συνυπάρχουν στοιχεία του προνεοτερικού κόσμου, τα οποία είναι πολύτιμα για την ίδια την κατανόηση της ίδιας της ανθρωπότητας και του ίδιου του ανθρώπου. Το να τα ξαφνίσουμε ως ουσιοκρατικά αυτά τα στοιχεία, νομίζω αδικούμε την ίδια τη φύση του ανθρώπου, η οποία δεν μπορεί να ερμηνευτεί εξ ολοκλήρου με τα εργαλεία της νεωτερικότητας. Και περνάω στο τελευταίο θέμα, το οποίο πλησιάζω με κριτήρια γεωπολιτικά και που βρίσκεται στην απαρχή του κειμένου «Ελληνισμός, Βαλκάνια, Μικρά Ασία». Μιλάμε δηλαδή για την καθημάς Ανατολή, μιλάμε για τον δικό μας ιδιαίτερο χώρο. Και βεβαίως έχω υπόψη μου κάποιες διατυπώσεις μέσα από τα κείμενα που είδαμε ότι μία Βαλκανική Συνομοσπονδία θα ήταν μία απάντηση αν κάπως η Τουρκία συμμαζευόταν κτλ. Νομίζω ότι είναι ένας λάθος δρόμος να πλησιάσουμε αυτό το θέμα από αυτή την πλευρά, δηλαδή το να βρούμε τους όμορους που είναι και ορθόδοξοι ένα μέρος και έτσι να δώσουμε μία απάντηση που θα αφορά όχι μόνο εμάς, αλλά κάτι που αφορά και αυτούς που είναι περισσότερο. Παρατηρώντας και μόνο την ιστορία, θα έλεγα από το 478 όταν ιδρύθηκε η Αθηναϊκή Συμμαχία μέχρι το 1821, σε αυτή την περιοχή που ζούμε, στην ευρύτερη περιοχή που ζούμε, που είναι η Αιγής Βόρεια Ανατολή, οι Έλληνες έζησαν και έδωσαν αυτές τις ιδιαιτερότητες στον πολιτισμό που γίνανε, όπως βλέπουμε από το Γέντε, και δύο παγκόσμιες ελληνικές ιδιαιτερότητες, προχριστιανικές και χριστιανικές, ότι το πολιτικό σύστημα μέσα στο οποίο εκδηλώθηκε και εμεγαλούργησε, γιατί όχι, σε πάρα πολλούς τομείς, ιδίως στους και στους καλλιτεχνικούς, συνέβη όχι στο πλαίσιο της πόλεως κράτης. Συνέβη όταν οι δύο πλευρές του Αιγαίου είχαν το ίδιο αφεντικό. Αυτό λοιπόν, επί 2.500 χρόνια, οι δύο πλευρές του Αιγαίου είχαν το ίδιο αφεντικό. Στην αρχή ήταν η αθηναϊκή ηγεμονία, με όλο, θέλετε να το πείτε, υπερρεαλιστικό τρόπο που είχε, κατάφερνε να ενοποιεί και να κάνει ανταλλάξιμες τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Ακολούθησε η μακεδονική ηγεμονία, η οποία διατήρησε αυτό το ίδιο πλαίσιο, δηλαδή ότι οι δύο πλευρές του Αιγαίου επικοινωνούσαν και ταυτόχρονα στις δύο πλευρές του Αιγαίου ζούσαν ελληνικοί πληθυσμοί. Ακολούθησε ο Ρωμαϊκός Παγανισμός, ο οποίος και αυτός έκανε αυτή τη σύνθεση των δύο πλευρών, δηλαδή ήταν το αφεντικό των δύο πλευρών, χωρίς όμως να επηρεάζονται οι σχέσεις και οι εμβαθύνσεις που γινόντουσαν στους ελληνικούς πολιτισμούς που κατοικούσαν γύρω. Το ίδιο συνέβη και στο Βυζάντιο. Όλες αυτές οι μεταβάσεις δεν ήταν εύκολες και ομαλές πάντα, αλλά σε γενικές γραμμές υπήρχε αυτή η ειρήνη της αυτοκρατορίας, η οποία καθιστούσε δυνατή αυτή την όσμωση. Το ίδιο έγινε λοιπόν και στην πέμπτη φάση αυτών των αυτοκρατοριών, που ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία σε μεγάλο βαθμό και για το σύμφωνα με τον ιστορικό Τόλμπι, υπησύνθε μέσα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αποδεχόμενη τουλάχιστον τον ένα κλάδο στο πνευματικό που ήταν το Πατριαρχείο. Και όντως και σε αυτή την περίοδο οι Έλληνες
το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, μπορέσανε να υπάρξουν να πολιτισμικά και να δώσουν το μεγάλο τους, το σπουδαίο στίγμα για τους αυτούς και για την ανθρωπότητα. Θέλω λοιπόν ότι η ιδέα της αυτοκρατορίας είναι εκείνη η ιδέα η οποία επιτρέπει σε αυτό το στοιχείο, όσο είναι δυναμικό και δημιουργικό, να ζει μέσα σε αυτό. Ο εθνικισμός βεβαίως όλα αυτά τα άλλαξε άλλο. Και έχουμε, δεν έχουμε πια τα Βαλκάνια του Λίγα, έχουμε κάτι άλλο. Το 2000 είχα μία... Έγραψα ένα άρθρο στην αρχή, για το οποίο σήμερα νιώθω μια μετάνοια, υπό την έννοια ότι μου φαίνεται πολύ ασφαλές. Είχε τον προκλητικό τίτλο «Κλείνει ο τίτλος του νέου ελληνισμού». Και εν όψη του 2000 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλεγα, είδω μια ευκαιρία να αποκτήσουν οι δύο πλευρές του Αιγαίου το ίδιο αφεντικό. Ποιο θα ήταν το ίδιο αφεντικό? Μα ποιο άλλο, το ευρώ. Ένα ευρώ που θα κυκλοφορούσε όχι μόνο στην Ευρώπη, δηλαδή στα Βαλκάνια όπως οδηγείται τώρα, αλλά και στην Τουρκία, η οποία προϋποτίθεται θα ήταν μια εκοσμικευμένη δημοκρατία, θα ήταν ένας τρόπος χιλιάδες επιχειρηματίες όπως Έλληνες, οι οποίοι όπως τώρα πάνε στην Βουλγαρία, στην Ρουμανία, αλλά και επίσης χιλιάδες Ρουμάνοι, Βούλγαροι έρχονται εδώ, να πάνε και εκεί, να ξαναπάνε οι Έλληνες στη Σμύρνη δηλαδή, αλλά και οι Τούρκοι να έρθουν εδώ πέρα. Όντως μια τέτοια ιδέα, όπου η συνθήκη Σέγγεν θα επέτρεπε στους λαούς, στους Αιγαίου να επικοινωνούν μεταξύ τους, θα ήταν κάτι το, κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι μια λύση. Ωστόσο, η λογική της ιστορίας είναι διαφορετική. Η Τουρκία πήρε άλλες στροφές, δεν είχε ανέβει τότε ο Ερντογάν, βεβαίως, έγινε πρωθυπουργός λίγα χρόνια αργότερα και το 2014, αν δεν κάνω λάθος, έγινε πρόεδρος της Τουρκίας και έφερε τον Ισλαμισμό, την όψη, την πολιτική του Ισλαμισμού και ταυτόχρονα έφερε και την αναθεώρηση, τον αναθεωρητισμό των Οθωμανικών. Νομίζω ότι οι ιδέες για μια Βαλκανική Ομοσπονδία είναι ουτοπικές όταν υπάρχει ένα κράτος στα Βαλκάνια που όλο μαζί σε εισόδημα, σε μέσο όρο ζωής ανθρώπων, σε πληθυσμό και σε έκταση, είναι περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα Βαλκάνια μαζί. Θέλω να κλείσω αυτή την περιδιάβαση με μία σκέψη που αφορά το παρόν, πάλι σε σχέση με το γεωπολιτικό ζήτημα. Η Ευρώπη από τη δεκαετία του 90, οι πολιτικές τάξεις, οι ελίτ, είχαν μία ιδέα, επειδή ο πληθυσμός τους γύρασκε σε φοβερούς ρυθμούς, να φοράξουν ξένους, μετανάστες. Ο τρόπος για να το κάνουν ήταν πρώτα να εξαπατήσουν τους πολίτες τους, λέγοντάς τους ότι αυτοί οι μετανάστες θα είναι προσωρινοί. Βέβαια, μόνο προσωρινοί δεν ήταν. Οι μετανάστες που πήγαν εκεί δημιουργήσανε οικογένειες και προχωρήσανε περαιτέρω στο να εγκατασταθούν. Το επόμενο ψέμα ήταν η ιδέα της assimilation, ότι θα τους αφομοιώσουμε, μη φοβάστε. Και εκεί απέτυχε. Ως προς αυτό, έχω να σε διαβάσω και να κλείσω με δύο αποσπάσματα. Το ένα είναι ένα απόσπασμα πολιτικού λόγου και το άλλο είναι ένα μικρό ποιηματάκι. Το απόσπασμα του πολιτικού λόγου. Το 2008, το Φεβρουάριο, ο Ερντογάν μιλάει στην Πολωνία σε ένα κοινό 20.000 Τούρκων που προέρχονται από τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γαλλία. Και του λέει τα εξής. Ξέρω πολύ καλά ότι είστε κατά της ενσωμάτωσης. Δεν μπορεί κανείς να απαιτεί την ενσωμάτωσή σας. Η ενσωμάτωση αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Θα τελειώσω με ένα ποιηματάκι.
Το ποίημα ανέσυρε μόλις από το δίκτυο, το έγραψε ένας σπουδαίος Έλληνας, που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την εωτερικότητα στην Ελλάδα, ώστε αυτά που έλεγε ο Κολοκοτρώνης στον Όθωνα να δείχνουν ότι έχουν μια βαθιά συμβουλή. Είναι από το περίφημο, από το περίφημο άσμα πολυεπιστήμιο. Φυσικά, του σπουδαίου νεοτεριστή λογίου Αδαμαντίου Κορέη. Να σου διαβάσω. Θαυμαστοί γενναίοι Γάλλοι, κατ' εσάς δεν είναι άλλοι, πλην Γρεκών ανδριωμένοι και στους κόπους γυμνασμένοι, φίλους της ελευθερίας των Γρεκών της σωτηρίας. Όταν έχουμε τους Γάλλους, όταν έχουμε τους Γάλλους, τι συγχρειά από άλλους, Γάλλοι και Γρακοί δεμένοι, με φιλίαν ενωμένοι, δεν είναι Γρεκοί ή Γάλλοι, αλλά είναι έθνος Γρεκογάλλοι. Κράζοντες αφανιστήτο και κτηγείς εξαλειφθήτο, η κατάρατος δουλεία, ζήτω η ελευθερία. Ας μου επιτραπεί, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο λόγους, να προτιμήσω τη σκέψη του Ερντογάν. Σας ευχαριστώ. Εγώ τηλήσω ότι πέρασε με τα χρονικά περιθώρια κατά πολύ από το αρχικό, το προγραμματισμένο. Πιστεύω, Αγγέλη, ότι δεν έχουμε χρόνο για επερωτήσεις, για επεξηγήσεις, για δευτερολογίες, έτσι. Βέβαια, να πούμε κάτι, γιατί μιλάμε για την ελληνική την ιδιοσυγκρασία. Είναι πολύ κλασική η παρατήρηση αυτή, ειδικά εσύ τον έγραψε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, για την τέταρτη σταυροφορία κάποια στιγμή, ότι οι Γερμανοί, οι αξιωματούχοι, όταν στο Βυζάντιο συνάντησαν τους διπλωμάτες και άρχισαν να διαπραγματεύονται, η παρατήρηση που έκαναν είναι αυτοί οι Έλληνες, τέλειος λαός. Έχουμε μπει μέσα στην Κωνσταντινούπολη, έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Τους λέμε, ελάτε να διαπραγματευτούμε, κάθονται σε ένα τραπέζι, συζητάμε και κάθε πέντε λεπτά σηκώνονται πάνω, φεύγουν, βγαίνουν έξω, συζητάνε για το θέμα μία ώρα και ξαναμπαίνουν πάλι μέσα. Τέσσερις-πέντε μέρες συζητάνε, λέει, για το ίδιο πράγμα και δεν καταλήγουμε κάπου. Λοιπόν, αυτό έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Οπότε ελπίζω να καταλήξαμε σε κάτι, να μην καταλήξαμε σε κάτι άλλο, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα την επόμενη φορά να ξανασυναντηθούμε και να τα πούμε από κοντά. Βασίλη, ναι. Σε παρακαλώ όμως, όσο περισσότερο έγινε, έτσι. Θέλω απλώς να ευχαριστήσω για την υπομονή όλους που μείνατε έτσι με τόσο ζωντάνια μέχρι εδώ και προσωπικά να ζητήσω συγγνώμη κυρίως από τους σχολιαστές. Ήταν λίγο υπερπαραγωγή αυτό που στήσαμε, που ξέφευγε από τις δυνατότητές μας, από ό,τι φάνηκε, να το οργανώσουμε καλά. Και έτσι πιεστήκανε πάρα πολύ οι σχολείοι που τους πιέσανε. Εγώ δηλαδή αισθάνομαι προσωπικά υπεύθυνος για αυτό το, για αυτό το λάθος, ας το πούμε έτσι. Ναι. Ελπίζω να είναι, πώς να το πούμε, το ίδια η ουσία της συζήτησης ενδιαφέρουσα και να το συνεχίσουμε με καλύτερους όρους σε επόμενη φάση.